Γεια σας, ονομάζομαι Στάθης Κλατάκης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασυγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης της πρώτης άσκησης των θεμάτων θεωρίας της εξεταστικής Ιουνίου 2019. Η εκφώνηση αναφέρει: σας δίνεται το παρακάτω Control Flow Data Graph των διεργασιών α έως H με τις ανάγκες επικοινωνίας και εξαρτήσεις. Οι αριθμοί υποδηλώνουν το κόστος επικοινωνίας σε χρονικές μονάδες. Αν θεωρήσουμε ότι όλες οι διεργασίες έχουν το ίδιο υπολογιστικό κόστος χρόνου 50, τότε να παρουσιάσετε τη χρονοδρομολόγηση α σε δύο nodes P1, P2 με μηδενικό χρόνο επικοινωνίας και β τη χρονοδρομολόγηση ίδιας μορφής στο πιο βέλτιστο αριθμό nodes. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονίσουμε ότι για την επίλυση της άσκησης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο χρόνους. Έχουμε δηλαδή τον χρόνο υπολογιστικού κόστους των διεργασιών, όπου στην εκφώνηση δίνεται σταθερός για όλες τις διεργασίες και ίσως με 50, αλλά και τον χρόνο επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών, όπου στην εκφώνηση δίνεται ως μηδενικός. Αφού έχουμε μηδενικό χρόνο επικοινωνίας, αγνοούμε τους χρόνους που δίνεται στο σχήμα και τους αντικαθιστούμε με 0. Βήμα 1. Ξεκινάμε από την διεργασία α. Βάζουμε στο P1 τη διεργασία α, αφού δεν προηγούνται άλλες διεργασίες. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε βάζοντας άλλες διεργασίες χωρίς να έχουν λυθεί όλες τους οι εξαρτήσεις. Επίσης, σημειώνουμε στον άξονα TAF το 50 με μια διακεκομένη γραμμή, όπως φαίνεται στο σχήμα, αφού ο χρόνος υπολογιστικού κόστους της διεργασίας είναι ίσος με 50. Βήμα 2. Από την α οδηγούμαστε στις διεργασίες β, ε, σε και τζε. Τοποθετούμε όμως μόνο όσες διεργασίες έχουν ολοκληρωμένες εξαρτήσεις, οπότε μόνο τις β και σε. Για την ε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η D, ώστε να μπορούμε να την τοποθετήσουμε. Και για την J πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η SE. Οι B και SE διεργασίες αρχίζουν παράλληλα να εκτελούνται στη χρονική στιγμή TAF ίσον 50 και δεδομένου ότι ο υπολογιστικός χρόνος είναι 50 για κάθε διεργασία, όπως δίνεται στην εκφώνηση, οι B και SE ολοκληρώνονται ταυτόχρονα για TAF ίσον 100. Ακόμα και τρίτο επεξεργαστή να είχαμε, δεν θα βάζαμε καμία διεργασία, οπότε δεν θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε σε αυτό το βήμα. Βήμα τρίτο. Από την B οδηγούμαστε στην D, την οποία τοποθετούμε και στο σχήμα. Από την SE οδηγούμαστε στις διεργασίες J και F. Η J είναι πλέον OK, ενώ η F προϋποθέτει την ολοκλήρωση της E για να ξεκινήσει. Πλέον έχουμε TAF ίσον 150. Αφού ξεκινήσαμε από τον χρόνο ολοκλήρωσης των προηγούμενων διεργασιών, που είναι ίσως με 100, και εκτελέστηκαν παράλληλα οι διεργασίες J και D, με κόστος χρόνου 50. Ακόμα και τρίτο επεξεργαστή να είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε καμία άλλη διεργασία, οπότε δεν θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε ούτε σε αυτό το βήμα. Πριν συνεχίσουμε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή υπάρχει μηδενικός χρόνος επικοινωνίας, δεν έχει σημασία αν τοποθετηθεί μία διεργασία στο P1 ή στο P2. Αν ήταν μη μηδενικός χρόνος επικοινωνίας, τότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο χρόνος επικοινωνίας λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν στέλνονται δεδομένα από τον έναν επεξεργαστή στον άλλον. Για παράδειγμα, αν το α δρομολογηθεί στον ίδιο επεξεργαστή με το J και έχουμε μη μηδενικό χρόνο επικοινωνίας, τότε δεν θα υπάρχει κόστος επικοινωνίας και το 300 θα αγνοηθεί. Αν όμως το α δρομολογηθεί σε διαφορετικό επεξεργαστή από το J και έχουμε πάλι μη μηδενικό χρόνο επικοινωνίας, τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η καθυστέρηση διάδοσης 300. Σε αυτή την άσκηση δεν λαμβάνεται υπόψη καμία καθυστέρηση διάδοσης και έτσι δεν έχει σημασία αν κάποια διεργασία θα τοποθετηθεί στο P1 ή στο P2. Βήμα 4.
Από τη διεργασία D οδηγούμαστε στην διεργασία E, την οποία και τοποθετούμε στο σχήμα. Πλέον έχουμε τα αφίσον 200, αφού εκτελέστηκε ακόμα μία διεργασία. Από την διεργασία J βλέπουμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε στην διεργασία H. Όμως, η διεργασία H για να ξεκινήσει προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διεργασίας F. Οπότε, δεν θα τοποθετήσουμε άλλη διεργασία στον node P2 και συμπεραίνουμε ότι δεν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε κάποιον τρίτο επεξεργαστή. Βήμα 5. Από τη διεργασία E οδηγούμαστε στην διεργασία F, την οποία και τοποθετούμε στο σχήμα αφού έχει λυθεί και η εξάρτησή της από τη διεργασία C. Πλέον έχουμε τα αφίσον 250 αφού εκτελέστηκε ακόμα μία διεργασία με κόστος υπολογιστικού χρόνου τα αφίσον 50. Παρατηρούμε ότι ούτε εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτο επεξεργαστή αφού τοποθετήσαμε μόνο μία διεργασία και αυτή στο node P1. Βήμα 6. Από τη διεργασία F οδηγούμαστε στη διεργασία H, την οποία πλέον μπορούμε να τοποθετήσουμε στο σχήμα αφού έχει λυθεί και η εξάρτησή της από τη διεργασία J. Πλέον έχουμε τα αφίσον 300 αφού εκτελέστηκε ακόμα μία διεργασία και παρατηρούμε ότι ούτε εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον τρίτο node. Η διεργασία H που αναγράφεται στο P2 θα μπορούσε να μπει και στο P1 και θα ήταν και αυτό σωστό, επειδή έχουμε μη μηδενικό χρόνο επικοινωνίας όπως αναφέρει η εκφώνηση. Παρατηρήσαμε ότι σε κανένα βήμα δεν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τρίτο επεξεργαστή, οπότε ο βέλτιστος αριθμός nodes είναι 2, οπότε και η ζητούμενη χρονοδρομολόγηση στον βέλτιστο αριθμό nodes που ζητάει το δεύτερο ερώτημα είναι η παραπάνω, δηλαδή του ερωτήματος α. Σαν τελικό σχήμα θα πρέπει να έχουμε φτάσει παρακάτω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.